Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος θύμισε τους κορυφαίους του 2023 σε μια λαμπερή βραδιά. Ο υγρός τύβος έχει σαρώσει τις διακρίσεις και καταλαμβάνει το 70% της ελληνικής αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, με 42 μέλη σε σύνολο 59 αθλητών που έχουν πάρει μέχρι στιγμή στην Ολυμπιακή πρόκριση. Λάμψη αστέρων στην εκδήλωση βραβεύσεων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας για τους κορυφαίους του 2023. Ο υγρός τύφος πρωταγωνιστεί, καταλαμβάνοντας το 70% της ελληνικής αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Οι αθλητές δεν φτάνουν στην επιτυχία από τύχη, που σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και αυτή, αλλά μέσα από ομαδική προσπάθεια, και από τη συνολική προσπάθεια αυτή κρινόμαστε όλοι μας. Δεν είναι δυνατόν οι εθνικές ομάδες να προπονούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κράτους και να πληρώνουν για να προπονούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Μόνο οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών θα πρέπει να προπονούνται δωρεάν στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τον ελληνικό αθλητισμό. Η Κολυμβητική Ομοσπονδία παίρνει με άριστο το 10 σε επίπεδο Ολυμπιακής παρουσίας τον υψηλότερο βαθμό από όλες τις άλλες ομοσπονδίες. Συγκριτικό πλεονέκτημα πρέπει να αναδειχθεί για την Ελλάδα σε επίπεδο αθλητισμού ο υγρός στίβος. Είναι ένας χώρος στον οποίο μέσα από τα ίδια τα στοιχεία δείχνει και η πηξίδα που πρέπει να πάμε τον αθλητισμό και που πρέπει να επενδύσουμε. Έχω κολυμπήσει αρκετά γρήγορα, οπότε είμαστε θετικοί και συνεχίζουμε μέχρι το Παρίσι. Η κολύμβηση και το πόλο είχαν την τιμητική τους στις διακρίσεις του 2023. Το 2023 για μένα ήταν μια σπουδαία σεζόν. Ελπίζω να είναι η αρχή για κάτι καλύτερο για τη φετινή. Ανυπομονώ να αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή. Πλέον μπροστά μας είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, και ευελπιστώ ότι εκεί θα παρουσιαστούμε αντάξει των προσδοκιών και θα φτάσουμε σε μια ανάλογη επιτυχία όπως και στο Τόκιο.